92,5. Μια και μιλούσαμε για ΓΕΣΥ προηγουμένως, θα πάμε να δούμε γιατί ακριβώς επιβάλλεται σήμερα να ψηφιστεί το ΓΕΣΥ. Γιατί οι διαδικασίες, οι δεδαλώδεις αυτές που αφορούν τον τομέα της δημόσιας υγείας ταλαιπωρούν καθημερινά χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την γραφειοκρατία, με την κρίση των ιατροσυμβουλίων, τα οποία πολλές φορές δεν εξετάζουν τα περιεχόμενα, το περιεχόμενο μιας ενός αιτήματος στην ολότητά του, δηλαδή να δουν όλες τις παραμέτρους και με ανθρωπιστικό μάτι και με βάση βεβαίως την νομοθεσία να μπορέσουν να εγκρίνουν για ένα ασθενή είτε να ταξιδέψει στο εξωτερικό είτε να έχει ένα σημαντικό χαρτί που θα τον βοηθήσει για σκοπούς που αφορούν την εργασία του, και κρεμόμαστε από τα χείλη κάποιων για την δική μας την υγεία, ενώ κάποιοι άλλοι εξασφαλίζουν αποφάσεις μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας υπέρ τους, γιατί είτε έχουν τις προσβάσεις στην κοινωνία και στα κόμματα, είτε γιατί έχουν γνωστούς πίσω από κλειστά γραφεία και μπορούν να προωθούν με άλλο τρόπο τα αιτήματά τους. Λοιπόν, αυτές οι λογικές θα πρέπει να εκλείψουν, και γι' αυτό επιβάλλεται να έχουμε ένα καθολικό, μια καθολική εφαρμογή ενός γενικού συστήματος υγείας. Θα πάμε να δούμε χαρακτηριστικά μία περίπτωση όπου ένας ασθενής βρέθηκε αντιμέτωπος με την κρίση των γραφειοκρατούντων και βρίσκεται υποδυσμένη αυτή τη στιγμή διεκδικώντας τα δικαιώματά του. Έχουμε στο τηλέφωνο τον νομικό, τον κύριο Μιχάλη Παρασκευά, ο οποίος γνωρίζει την περίπτωση και θα μας ενημερώσει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Καλή σας ημέρα, κύριε Παρασκευά. Ναι, καλημέρα, αγαπητέ μου Πρωθυπουργέ. Λοιπόν, δώστε μας έτσι λίγο τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης. Ναι, ως δικηγόρος έρχομαι σε επαφή με το κράτος και είναι έτσι όπως τα λες. Ειδικά στο θέμα της υγείας, κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η επιπολαιότητα με την οποία αντιμετωπίζονται τα ζητήματα υγείας και ζωής. Γενικότερα το σχόλιο μου είναι ότι ως δικηγόρος που έρχομαι αντιμέτωπος με το κράτος και ο όρος αντιμέτωπος είναι απολύτως σαφής, έχεις να κάνεις με έναν εχθρικό περιβάλλον, έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι ή θελημένα ή αθέλητα κάνουν μηχανικά κάποια πράγματα, και βασικά στις πλήθες περιπτώσεις γίνεσαι ανέστητο, να το πω έτσι, αλλιώς δεν μπορεί να επιβιώσεις. Ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την κατάλληλη στήριξη. Εν πάση περιπτώσει, τα ιατρικά συμβούλια. Λοιπόν, είναι η αφρόκρεμα της επιπολαιότητας την οποία πληρώνουμε όμως όλοι. Δηλαδή, γιατί το λέτε, πέστε μας. Γιατί ακριβώς αφορά το πιο σημαντικό αγαθό όλων, τη ζωή και την υγεία φυσικά. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να χειρίζομαι, έχω μια υπόθεση τώρα η οποία βρίσκεται ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου, ένας ασθενής με μια πολύ σοβαρή ασθένεια και δεν χρειάζεται να πω λεπτομέρειες. Απλώς να πω ότι ο άνθρωπος αυτός εδώ και πάρα πολλά χρόνια πάσχει από αυτή την ασθένεια. Θεράποντες ιατροί είναι του δημοσίου, εξειδικευμένοι θεράποντες ιατροί, λοιπόν, οι οποίοι έχουν κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ανίκανος για εργασία, μόνιμα ανίκανος για εργασία, και μιλάμε για ομάδα γιατρών, δεν μιλούμε για ένα γιατρό. Ιδιωτών. Και επαναλαμβάνω, δύο είναι του δημοσίου. Μάλιστα. Είναι κυβερνητικοί γιατροί, κυβερνητική. Εξειδικευμένοι. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι ιδιώτες, ναι. Ναι, στη μια περίπτωση είναι ιδιώτης. Λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι ότι οι θεραπεύοντες γιατροί είναι κυβερνητικοί. Ναι. Λοιπόν, και ο άνθρωπος αυτός εδώ και πολλά χρόνια έχει κρυθεί ότι είναι μόνιμα ανίκανος για εργασία. Έκαμε αίτηση γιατί έχει συμπληρώσει και τα απαραίτητα χρόνια για να βγει σε πρόορη σύνταξη. Μάλιστα. Και αποστέλλεται σε δύο ιατρικά συμβούλια, ψυχιατρικής και παθολογικής, και εκδίδονται δύο ιατρικά πιστοποιητικά που είναι γραμμένα στο χέρι. Είναι αυτό που ονομάζουμε καρακατσούνες, εγώ αυτόν θέλω να πω ότι είναι, στο χέρι, με πέντε γραμμές, και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ικανός για εργασία. Ενώ έχουμε
διαβεβαιώ. Έτσι γράφουν οι γιατροί. Όταν, όταν σου δώσουν και οι ιατρικές γνωματεύσεις και όταν σα ζητήσουν τα φάρμακα, είναι καραγκατσούνες, όπως το είπατε. Ναι. Αυτό που θέλω να καταστηριάσω. Το περιεχόμενο ότι, είναι. Ναι. Αυτό που θέλω να καταστηριάσω όμως είναι ότι όλοι οι γιατροί και οι γιατροί της πλευράς μας, να το πω έτσι, του ανθρώπου, του πελάτη μου. Επίσης τα ιατρικά τους πιστοποιητικά, γι' αυτό θέλω να το δηλώσω. Επίσης τα ιατρικά τους πιστοποιητικά είναι τουλάχιστον ανεπαρκή. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τώρα να εκδίδονται ιατρικά πιστοποιητικά, να μην αναφέρουν με σαφήνεια και να μην καταγράφουν ένα ιστορικό αυτού του ανθρώπου, της υγείας του, ούτως ώστε αν πάει σε άλλο γιατρό ή πάει στο εξωτερικό. Να μπορέσει ο γιατρός να βασιστεί πάνω σε αυτά τα ιατρικά πιστοποιητικά. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία και είναι αυτό το οποίο θέλω να δείξω, αγαπητό μου, είναι ότι εγώ βρίσκομαι ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο έχει δύο πλευρές, κυβερνητικούς γιατρούς, οι οποίοι απλώς καταλήγουν σε διαφορετικό συμπέρασμα. Έτσι. Ναι. Υπάρχει ίδια η ασθένεια, η οποία είναι αυτή που είναι, με τα χαρακτηριστικά της, πολύ σοβαρή ασθένεια, και έχει τους κυβερνητικούς γιατρούς από τη μια πλευρά, οι οποίοι είναι και οι θεράποντες γιατροί, οι οποίοι καταλήγουν ότι είναι μόνιμα ανικανός για εργασία, και έχει από την άλλη πλευρά ιατρικά συμβούλια που διορίζονται από εδώ, να καταλήγουν ότι είναι ικανός για εργασία. Και θα πρέπει τώρα να κριθεί το δικαστήριο, το οποίο δεν είναι εξειδικευμένο και δεν είναι γιατρός φυσικά, και δεν μπορεί να κρίνει με ιατρικούς όρους, ναι, να πρέπει να αποφασίσει, και μάλιστα η διαδικασία ενώπιον το διοικητικό δικαστήριο δεν είναι μαρτυρία. Δεν μπορώ εγώ να φέρω τον γιατρό να τον αντεξετάσω και να υπάρξει περαιτέρω επεξήγηση κάποιων θεμάτων. Είναι μόνο με αυτά, ναι, τα ιατρικά πιστοποιητικά, τα οποία είναι απολύτως ανεπαρκή. Ναι. Λοιπόν, και έχει εκδοθεί πρόσφατα 6/6, αγαπητέ Νούφριε, μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καταδικαστική εναντίον του τουρκικού κράτους, επί του θέματος αυτού, για την ανεπάρκεια των ιατρικών πιστοποιητικών, που ουσιαστικά αφορούσε μια περίπτωση όπου έναν παιδάκι, οι δικοί του οικογονείς έκαναν αγωγή και αποζημιώσεις εναντίον του δημοσίου, του τουρκικού δημοσίου, για ιατρική αμέλεια. Το παιδάκι έμεινε ανάπηρο σε ποσοστό 92%. Ναι. Εκδόθηκε ένα ιατρικό πιστοποιητικό από έναν ιατρικό συμβούλιο, το οποίο είχε διοριστεί για να κρίνει και να αποφασιστεί κατά πόσον υπάρχει ιατρική αμέλεια. Το ιατροσυμβούλιο αυτών, το report του δεν ήταν δεσμευτικό, όπως και στην περίπτωση με εμάς. Δεν είναι πάντα δεσμευτικά. Ναι. Βασίζεται πάνω ένα δικαστήριο, εν πάση περιπτώσει. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αστυνομικών Δικαιωμάτων 6/6 του 2017 καταδίκασε την Τουρκία. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η απόφαση. Ναι. Ουσιαστικά καταδίκασε το δικαστικό σύστημα της χώρας, το οποίο δεν κατάφερε να εξαναγκάσει τους γιατρούς, τα αρμόδια όργανα, να παρέχουν την απαραίτητη ποιότητα επάρκειας, να το πω έτσι, που υποχρεούνται να έχουν. Για να μπορέσουν να κρίνουν ορθά. Για να μπορέσει ένα δικαστήριο να κρίνει, ναι, επί της ουσίας. Μάλιστα. Δηλαδή και στην περίπτωση αυτή, απλώς ήταν γενικό, όπως αναφέρει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απλώς ήταν ένα γενικόλογο εγγράφων, το οποίο έκανε αναφορά σε βιβλιογραφία, χωρίς να εξειδικεύει επί του συγκεκριμένου ζητήματος, χωρίς να λέει γιατί δεν είναι ιατρική αμέλεια ή γιατί είναι ιατρική αμέλεια. Ούτως ώστε να προσφέρει επαρκή μαρτυρία για να μπορεί να βασιστεί το δικαστήριο και να κρίνει κατά πόσο αυτόν εσπαθεί. Μάλιστα. Στην περίπτωση μας εμάς. Κύριε Παρασκευά, επειδή. Ναι, στην περίπτωση μας εμάς, αγαπητέ Νουφρέ, αυτό που συμβαίνει είναι να υπάρχουν ιατρικά συμβούλια, τα οποία και οι γιατροί γενικότερα να μην εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά με την επάρκεια που απαιτείται, ούτως ώστε και το δικαστήριο να μπορεί να κρίνει κατά πόσον υπάρχει πρόβλημα ή όχι. Δεν είναι δυνατόν τώρα έναν ιατρικό συμβούλιο για έναν τόσο σοβαρό ζήτημα, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μόνιμα ανικανός για εργασία, όπως λένε οι θεραπώντες γιατροί, να μην εξειδικεύει και να μην αναλύει και να μην καταγράφει έναν ιστορικό. Τους λόγους για τους οποίους κρίνει για ότι είναι επαρκής. Αυτοί θεωρούν ότι είναι ικανός για εργασία. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παρασκευά. Επειδή έχει το δικαίωμα ο αιτητής να προσφύγει εκ νέου και να ζητήσει επανεξέταση του αιτήματός του με διαφορετική σύνθεση γιατροσυμβουλίου. Έχει πρέπει να κάνει προσφυγή. Ναι. Πρέπει να κάνει προσφυγή. Mm-hmm. Δεν μπορείς να ζητάς επανειλημμένος. Και το ζήτημα είναι ότι πρέπει να κάνεις προσφυγή και η προσφυγή πότε θα δικαστεί. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος τώρα έκανε το 16.
Έχουμε 17 αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε πότε θα οριστεί η ακρόαση. Τουλάχιστον 2 χρόνια με 3 χρόνια. Mm-hmm. Και στο μεταξύ αυτός ο άνθρωπος, υπόψη είναι ότι από πού θα ζει αυτός ο άνθρωπος. Τώρα δεν εργάζεται το συγκεκριμένο το πρόσωπο? Όχι, δεν εργάζεται. Από ό,τι ξέρω γνωρίζω, τη χάνει βοήθεια. Ναι. Είναι αυτό το ζήτημα, αγαπητό Νουφρέ. Δεν μπορεί να βασιζόμαστε στη φιλανθρωπία ή στο ότι θα βρεθεί κάποιο. Δηλαδή, ο ρόλο του κράτου επιτέλου ποιο είναι, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, και οι γιατροί πρέπει να λάβουν τι δικέ του ευθύνε. Μάλιστα. Δεν γίνεται τα ιατρικά συμβούλια να γράφουν με το ΣΕ. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να γράφεις καταρχήν με την πένα. Ναι. Και να μην μπορείς να διαβάζω εγώ ως δικηγόρος ή ο δικαστής να μην διαβάζει έναν ιατρικό πιστοποιητικό πλήρω, να είναι καταγεγραμμένο το ιστορικό του και να επεξηγεί. Υπάρχει νομολογία του ίδιου του ανωτάτου δικαστηρίου από τον Οφρέο που λέει ότι όταν υπάρχει διάσταση και μεταξύ των συμπερασμάτων του ιατρικού συμβουλίου με τους θεράποντες ιατρούς, πρέπει να το εξειδικεύει αυτό το πράγμα. Πρέπει να πει διαφωνώ γιατί υπάρχει αυτό και αυτό, ούτως ώστε να δοθεί ευκαιρία. Επικαλεστήκατε αυτό το διάταγμα του δικαστηρίου? Για το συμβούλιο δεν το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Το θέμα όμως, αγαπητέ Οφρέο, ότι εγώ το επικαλούμε φυσικά στην αγόρευση. Το δικαστήριο ενδεχομένως θα το κρίνει. Υπάρχουν αποφάσεις που ήδη έχουν επιλύσει το ζήτημα τουλάχιστον διαδικαστικά. Το θέμα είναι επί της ουσίας όμως. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Και ναι, πρέπει να μπει πρακτικά κάποιος άνθρωπος, πρέπει να επιβάλλει στα ιατρικά συμβούλια έναν τρόπο με τον οποίο να συντάσσονται οι εκθέσεις τους. Πότε θα τεθεί ενώπιον του διοικητικού το θέμα? Αυτή τη στιγμή, αγαπητέ Νούφρε, είναι στο στάδιο των γραπτών αγορεύσεων, απαντητική αγόρευση. Θα καταχωρηθεί εντός της ημέρας η απαντητική αγόρευση και μετά θα πάρει το δρόμο του για να οριστεί η ακρόαση. Μάλιστα. Θεωρώ ότι τουλάχιστον έχουμε ακόμα, δυστυχώς. Έχουμε. Δηλαδή, μέχρι τα Χριστούγεννα ίσως να μην έχει δικαιώσει ακόμα. Μάλιστα. Και μετά όταν θα εκδοθεί η απόφαση. Δηλαδή υπάρχει χρόνος ακόμα. Θα την παρακολουθήσουμε την υπόθεση, κύριε Παρασκευά, και είναι καλό να δοθεί η δημοσιότητα πάνω στο θέμα που θέλετε. Βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.